Έντονες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι θα πλήξουν από αύριο Τετάρτη την Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Επομένως, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα κατά τόπους θα έχουν μεγάλη διάρκεια. Ουσιαστικά ξεκινάει μια μεταβολή του καιρού σε όλη τη χώρα από την Τρίτη. Αναμένουμε όμως να επηρεάσει την Κρήτη, κυρίως την Τετάρτη και μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης. Επομένως, θα έλεγα ότι για την Κρήτη η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε και ισχυρές βροχές, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο κατά τόπους βροχές μπορεί να είναι έντονες και θα έχουν και αρκετά μεγάλη διάρκεια, ισχυρούς ανέμους, καθώς και χιόνια στα ορεινά βέβαια του νησιού. Τα τοπικά θα μπορούσαν να είναι μεγάλα τα ύψη βροχής, δηλαδή να ξεπεράσουμε στο σύνολο της κακοκαιρίας τα 100-120 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές. Δεν είναι κάτι ακραίο, έχουμε δει πολύ χειρότερα στις καταστάσεις στο νησί, αλλά σίγουρα είναι βροχές οι οποίες θέλουν προσοχή και στις μετακινήσεις αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Η πτώση της θερμοκρασίας, όπως αναφέρει ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγκουβάρδος, θα είναι σημαντική, ενώ θα πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τετάρτη και την Πέμπτη σημαντική πτώση στο νησί. Θα έχουμε μέγιστες τιμές και λόγω της βροχής στις παραλιακές περιοχές περίπου στους 13 με 14 βαθμούς. Μπορεί να έχουμε και χιονόνερο σε κάποιους ορεινούς οικισμούς του νησιού. Επομένως, η θερμοκρασία θα είναι κάτω από τις κανονικές τιμές και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι άνεμοι θέλουν προσοχή γιατί θα είναι βόρειοι, θα φτάσουν 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ. Θα διατηρηθούν από την Τρίτη το απόγευμα μέχρι και την Πέμπτη το πρωί από βόρειες, όπως είπα, διευθύνσεις που ιδιαίτερως ενισχυμένοι. Αυτό θα δημιουργήσει και αρκετό κυματισμό στο βόρειο τμήμα του νησιού. Επομένως, χρειάζεται προσοχή και για τους ανέμους αλλά και για τον κυματισμό. Με την λήξη των φαινομένων, σημαίνει ο κύριος Λαγκουβάρδος, θα ακολουθήσει μια περίοδος ανόδου της θερμοκρασίας και θα δούμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Από την Πέμπτη το μεσημέρι απόγευμα θα σταματήσουν τα φαινόμενα και θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μας, πιθανότητα και υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη.